Απόψε το βράδυ σας συνιστώ να δείτε Αντιθέσεις, διότι θα έχουμε τη χαρά να κάνουμε μια συζήτηση έξω από το κουτί που λένε, και μάλιστα με διτό cast, να το πω έτσι, ελληνικά. Κυρίως όμως θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο στούντιο έναν καταξιωμένο συγγραφέα, καθηγητή αισθητικής και φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, επ' αφορμή του νέου του βιβλίου, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά εκεί θα επικεντρωθούμε, το οποίο έχει και ένα τίτλο με ένα ερωτηματικό πρόκληση. Είχε ελληνικές ρίζες ο Μέγας Ναπολέων? Ουψ! Σας θυμίζω ότι στην Ιερά Πέτρα πρόσφατα αναπαλαιώθηκε, ανακαινίστηκε το σπίτι που φέρεται κατά την εκστρατεία στην Αίγυπτο να παρέμεινε για μία νύχτα γλεντώντας την Ιερά Πέτρα ο Ναπολέοντας και αφήνοντας και σημείωμα. Κάποιοι λέγανε ότι είναι αστικός μύθος. Ο κύριος Δαβέτας το έχει προχωρήσει περισσότερο. Είχε ελληνικές ρίζες ο Ναπολέοντας? Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Τι σας έπιασε? Άκουσα αυτό το που είπατε και μπορώ να ξεκινήσω απαντώντας από το τελευταίο της Ιερά Πέτρα και να προχωρήσω στη συνέχεια. Βεβαίως. Υπάρχει το χαρτί, υπάρχει το ντοκουμέντο του σημειώματος που έδωσε ο Ναπολέοντας στην κυρία αυτή που τον φιλοξένησε, διότι έμαθε ότι ο Γάλλος πρόξενος χρωστούσε κάποια χρήματα. Και επειδή χρωστούσε κάποια χρήματα και δεν είχαν πληρωθεί, αμέσως έδωσε ένα σημείωμα να το πάει στο Γάλλο το πρόξενο για να πληρωθεί. Mm. Ο Γάλλος ο πρόξενος, όταν άνοιξε και είδε ότι αυτό ήταν και ο χαρακτήρας αλλά και η υπογραφή του Ναπολέοντα, έμεινε έκθαμος και του λέει: καταλάβατε ποιος ήταν ο φιλοξενούμενός σας? Δεν είχαν καταλάβει. Όχι. Από ό,τι φαίνεται. Ναι, ναι, δεν είχαν. Λέει: ναι, Ναπολέοντας. Και πληρώθηκαν βέβαια πάρα αυτά και αυτό έμεινε. Αν θέλετε, δεν είναι πια ανέκδοτο, είναι κυριολεκτικό και είναι και ένα πολύ καλό ενδιαφέρον ιστορικό γεγονός. Mm. Προφανώς αυτό είναι στην περίφημη εκστρατεία της Αιγύπτου, ναι, που όπως περιγράφετε εσείς στο βιβλίο σας, είναι και ένα μεγάλο αχ στα χρόνια της περισυλλογής εκεί στην εξορία του Ναπολέοντα, εκεί που τελευταίει και το βίο, θα τελευταίσει και το βίο, διότι σκέφτηκε εκεί ότι αν δεν είχα παρασυρθεί από τους συμβούλους να πάω στην Αίγυπτο, μάλλον θα πήγαινα στον ελλαδικό χώρο. Μετά ήρθε βέβαια η Επανάσταση του 21. Όμως γιατί καταπιαστήκατε με το αν είχε ελληνικές ρίζες ο Ναπολέοντας? Ξέρετε, στη χώρα το λέμε αυτό συχνά πυκνά, έχουμε μια τάση όλα να θέλουμε να είναι ελληνικά. Το ήξερα πολύ καλά αυτό από την αρχή. Διότι ήδη όταν, θα σας πω πως ξεκίνησε το περιστατικό, εγώ πήγα ένα προσωπικό ιδιωτικό ταξίδι στην Κορσική πριν από 3 χρόνια, λίγο πριν πέσει η καραντίνα, και πέρασα, πήγα στην περιοχή, βρέθηκα στην περιοχή Καργκέζε. Εκεί μαθαίνω ότι το Καργκέζε είναι, προέρχεται από τα ελληνικά καριές. Λέω και okay, ενδιαφέρον, και μετά κοιτάω κάποια τελείως τυχαία, βαδίζοντας βλέπουν ελληνικά ονόματα μανιάτικα, Άτος, Άκος, όχι Άτος, Άκος και τέτοια ονόματα. Και λέω, η πρώτη μου εικόνα, λέω, θα υπάρχουν προφανώς πολλοί που έχουν έρθει από εκείνα τα μέρη της Λακωνίας και θα έχουν ανοίξει σαν εστιατόρια κτλ. Προχωρώντας παραπέρα, συναντώ έναν συνάδελφο καθηγητή από το Πανεπιστήμιο και μου λέει: όχι, δεν είναι έτσι. Αυτοί μου λέει έχουν έρθει από το 17ο αιώνα. Λέω: 17ο αιώνα. Ναι, μου λέει έχουν έρθει από τη Μάνη. Ήταν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν από τη Μάνη και η οποία έμεινε εδώ. Ήτανε, φτιάξαν μάλιστα, μου λέει, μια μεγάλη κοινότητα η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Οπότε αυτόματα η περιέργεια του συγγραφέα, εκεί είναι, αν θέλετε, η τρέλα του συγγραφέα. Λέω, όπα, εδώ πέρα κάτι με ενδιαφέρει. Αμέσως η φαντασία μου ως προς τις δυνατότητες και ως προς τους κρυφούς μύθους του ελληνισμού μου ξύπνησε την περιέργεια, την εγρήγορση να προσπαθήσω να μάθω τι συνέβαινε. Mm-hmm. Και ψάχνοντας, πέφτω σε μια σειρά από γεγονότα, αλλά πέφτω κυρίως στο γεγονός ότι στα αρχεία της Τοσκάνης δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη η οποία λέει ότι το Μποναπάρτες, ο Καλόμερος, έγινε Μποναπάρτες. Αυτό λείπει. Όταν λείπει ένα τέτοιο στοιχείο και δεν ξέρουμε που είναι, αυτό εμένα με βάζει αμέσως σε μεγαλύτερη υποψία και λέω, όπα,
εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Και αρχίζω και ψάχνω. Να πούμε για το ιστορικό πλαίσιο για τους ακροατές ότι η Κορσική για ένα μεγάλο διάστημα είναι υπό την Γενοάτικη, να το πω έτσι. Ναι, τότε που πήγανε, τότε που πήγανε οι πρώτοι, ας πούμε, οι πρόγονοι του Ναπολέοντα, να το πω έτσι, οι Στεφανόπουλοι, οι Κομνηνοί, πήγαν εκεί και ήταν η Γένοβα, το αφεντικό. Μετά, όταν γεννήθηκε ο Ναπολέον στο Εάκιο, τότε έχουμε την εξέγερση του Παολί, του μεγάλου αυτού Κόρσου επαναστάτη. Τότε όμως, επειδή η Γένοβα δεν μπορούσε να κρατήσει την Κορσική, ανέλαβε η Γαλλία. Αλλά το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι αυτοί που έφυγαν οι Ελληνές ήταν η οικογένεια Στεφανόπουλων. Άρα περνώντας από τη Μάνιστη Γένοβα αρχικώς, από τη Γένοβα τους υπεδείχτη η Κορσική ή έκριναν ότι είναι καλύτερη για εγκατάσταση. Στην όμως αρχή, ναι, στα αρχεία λέτε... Σικελία. Ήθελαν να πάνε στη Σικελία. Ναι, εκεί ήταν ο Ελληνισμός. Ήθελαν να πάνε στη Σικελία. Mm-hmm. Στη Σικελία όμως υπήρχε ο πόλεμος μεταξύ Γάλλων και Ισπανών. Και Ισπανών. Και φωνικός πόλεμος, σωστά. Ναι, εκεί δεν μπορούσε να μείνουν αυτοί όλοι. Είχαν πάει με ένα μεγάλο πλοίο, το γαλλικό που λεγόταν Σωτήρ. Και μέσα εκεί βρέθηκαν όλοι αυτοί. Πήγαν τελευταία στιγμή γιατί τους κυνήγαγαν οι Τούρκοι. Οπότε πηγαίνοντας εκεί, οι Γενοβέζοι εκμεταλλεύονται την επιθυμία τους να βρουν μια νέα γη και τους λένε: «Οκ, θα πάτε στην Κορσική με μια προϋπόθεση, θα αλλάξετε την πίστη σας και θα γίνετε καθολικοί, θα δεχθείτε την κυριαρχία του Πάπα». Οι Μανιάτες που έφυγαν από τη Μάνη αρνούμενοι να αλλαξοπιστήσουν στον Οθωμανό, τους ετέθη το θέμα ότι για να εγκατασταθείτε θα αλλάξετε την Ορθόδοξη πιστή. Ναι, ήταν το άρθρο 1 του περίφημου Γκρεκόρουμ, Συμφωνία Γκρεκόρουμ, το οποίο υπάρχει στα λατινικά και είναι το άρθρο 1. Μάλιστα. Και αναγκάστηκαν να το δεχτούν, διότι προς γκρεμπός και πίσω ρέμα, πίσω ήταν οι Τούρκοι, μπροστά ήταν οι Καθολικοί. Και εδώ η ανάπτυξη η οποία υπάρχει, αν θέλετε, στο βιβλίο μου, είναι ότι αυτό δεν το συγχώρεσαν ποτέ στους Καθολικούς και έτσι έχουμε τους πρώτους κρυπτοχριστιανούς της εποχής. Κρυπτοορθόδοξους, εννοείται. Ναι, κρυπτοορθόδοξους, ναι. Διότι στην Κορσική όταν πήγαν, οι λειτουργίες τους πολλές φορές τα κρυφά γινόντουσαν με τα ορθόδοξα τελετουργικά. Μέχρι που το μάθαιναν οι Καθολικοί και τους δημιουργούσαν διάφορες απειλές για διάφορες καταστάσεις. Αλλά αυτό ήταν μια πρώτη αντίδραση. Αλλά έχουμε πάρα πολλές. Ξέρετε, η Στεφανόπουλη. Άρα, κύριε Δαβέτα, μισό λεπτό για να το καταλάβουμε όλοι. Άρα, λέτε ότι στα αρχεία της Γένοβας, ενώ υπάρχει η καταγραφή της έλευσης του πλοίου, της οικογένειας, της διεκπαιρέως κτλ, δεν υπάρχουν τα αρχεία, γιατί άραγε, τον Μποναπάρτε που είναι ελληνικά. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει η ληξιαρχική πράξη αλλαγής του ονόματος, ναι, που λέει ότι το Καλόμερος έγινε Μποναπάρτε. Ο Καλόμερος τι σχέση έχει με τους Στεφανοπουλέους? Οι καλόμεροι Στεφανόπουλοι ήταν η ρίζα τους. Καλόμερο λέγανε τον προπάπου του. Ο προπάπους του λεγόταν Καλόμερος Στεφανόπουλος. Μάλιστα. Αλλά ήταν, προσέξτε, αυτοί δεν ήταν πραγματικοί Μανιάτες. Ήταν μισοί Μανιάτες. Ο πρώτος, ο γενάρχης τους ήταν ο Νικηφόρος Κομνηνός. Δηλαδή, ο διασωθής, μάλιστα. Ήταν του Δαβίδ Κομνηνού, του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, ο νεαρός γιος. Όλους τους σκότωσε ο Μωάμεθ, του γλίτωσε ο μικρός ο Νικηφόρος και έφυγε γρήγορα μέσω φίλων, κρύφτηκε στη Μάνη. Εκεί παντρεύτηκε, έκανε το γιο του τον Αλέξιο και από το γιο του τον Αλέξιο έχουμε δύο γιους, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο Στέφανος. Και επειδή τον σκότωσαν οι Τούρκοι, ο αδερφός του ονόμασε το όνομά του, το είπε ο Στέφανος από την πόλη. Και έτσι γεννήθηκε Στεφανόπολη. Στεφανόπουλος. Μάλιστα. Γέλατε τώρα στα του Ναπολέοντος. Ναι, ο Ναπολέοντας γεννήθηκε στο Εάκιο την εποχή της Επανάστασης, τότε που ήταν η Κόρσικη Επανάσταση και όπου οι Μανιάτες Στεφανόπουλοι Κομνηνοί είχαν φύγει όλοι μαζί από την περιοχή Παόμοια στην αρχή που πήγαν, και πήγαν στο Εάκιο, έφυγαν όπως έφυγαν οι Μεσολογγίτες. Έκαναν έξοδο. Και είχαμε πολλές απώλειες και ήθελα να προστατεύσω τα γενικόπεδα. Πήγε λοιπόν εκεί όλη αυτή η παρέα των Μανιατών. Τότε, προσέξτε, τότε έρχεται ο δισέγγονος του πρώτου Καλόμερου από την Τοσκάνη
έρχεται να βρει την οικογένειά του στο Ιάκιο και πάει και βρίσκει σπίτι ακριβώς απέναντι από το σπίτι του Δημήτριου Στεφανόπουλου, ο οποίος Δημήτριος Στεφανόπουλος είναι αυτός που σπάει το μυστικό του Στεφανόπουλου. Δηλαδή βρίσκει τα χαρτιά, πάει στο Λοδοβίκο το 15ο, του λέει ότι εμείς είμαστε κομνηνοί. Ο Λοδοβίκος ο 15ος κάνει έρευνα και αποδεικνύει ότι αυτή είναι κομνηνή και του απονέμει το ρόλο του πρίγκιπα. Αυτόματα λοιπόν αυτός είναι πια μετατρέπεται από Στεφανόπουλος, ο μυστήριος που ήταν εκεί με τους ξένους που γιορτάζει, σε πρίγκιπα Στεφανόπουλο Κομνηνό. Απέναντί του λοιπόν φτάνει ο καλόμερος Κομνηνός, του οποίου ένα παιδί είναι ο Τσάρλς. Ο Τσάρλς είναι ο πατέρας του Ναπολέοντα. Είναι δικηγόρος. Τσάρλς, καλόμερος Κομνηνός. Αυτός λοιπόν ο Τσάρλς παντρεύεται τη Λετίτσια, η μητέρα του Ναπολέοντα. Γεννιέται ο Ναπολέοντας και ακούει στο σπίτι του ελληνικά, παρακαλώ. Διότι ο πατέρας του, ο Τσάρλς, με τον Στεφανόπουλο μιλούσαν ελληνικά. Οι καλόμεροι έχουν κρατήσει όλη την παράδοση και μιλούσαν πάντοτε ελληνικά. Μάλιστα έγραφαν και ελληνικά. Και ένας από αυτούς αργότερα, ο Δημήτριος Στεφανόπουλος, αυτός που σας λέω, είχε σκοπό ο Ναπολέοντας να τον κάνει βασιλιά της Ελλάδος. Είναι πριν τη φιλική εταιρεία αυτά. Ο Δημήτριος Στεφανόπουλος έφτιαξε το πρώτο σωματείο για την ελληνική γλώσσα, de la langue de l'école grecque, το οποίο ήταν ο προπομπός της φιλικής εταιρείας. Ενώ όμως, κύριε Δαβέτα, και θα πούμε περισσότερα το βράδυ σε αντίθεση. Βέβαια, το βράδυ θα πούμε πολλά πράγματα. Τώρα δεν μπορώ να τα πω όλα. Προφανώς. Ακούστε όμως, ενώ για την, να το πω έτσι απλά, πλοϊκά, τη μαμά του Ναπολέοντα, τη Λετίτσια, ξέρουμε τόσες πολλές λεπτομέρειες. Πόσο, έτσι, μπράβο. Πόσο σκληρή είναι με το γιο της, αλλά ταυτόχρονα πόσο τον εκπαιδεύει σε ένα σκληρό περιβάλλον, γιατί από την Κορσική κάποια στιγμή θα βρεθεί στο επίκεντρο της ίδιας της Γαλλίας. Θα είναι το επίκεντρο. Ναι. Για τον μπαμπά δεν ακούμε πολλά. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί ο Ναπολέοντας να το κρατήσει κρυφό, θα σας πει κάποιος. Λοιπόν, δύο σκέλη ερώτησες. Το πρώτο σκέλος. Όχι μόνο δεν ακούμε πολλά για τον μπαμπά, αλλά όταν ρωτάνε τον Ναπολέοντα αν θα ανακαινήσει και θα κάνει ένα πιο μεγαλοπρεπή τάφο στον πατέρα του, απαντάει με έναν τρόπο: αφήστε τον πατέρα μου ήσυχο. Η καταγωγή μου ξεκινάει από εμένα. Προσέξτε απάντηση. Δηλαδή, μην ασχολείστε με τον πατέρα μου και μην ασχολείστε με οτιδήποτε με την καταγωγή μου. Η καταγωγή μου ξεκινάει από μένα. Είμαι Γάλλος, άρα εγώ είμαι ο πρώτος λίθος της καταγωγής των Βοναπάρτιδων. Εγώ είμαι. Αυτόματα δηλαδή αλλάζει το θέμα, αλλάζει το θέμα της συζήτησης. Λέει, μην ασχολείστε εκεί, ασχοληθείτε με μένα. Ο Ναπολέοντας δεν ήθελε να βάλει μπροστά τις οποιασδήποτε άλλες ρίζες, όχι μόνο τις ελληνικές, αλλά ούτε καν τις κορσικάνικες. Έχουμε περιστατικά στο βιβλίο που αναφέρω, με ντοκουμέντα βέβαια, διότι αυτά έχουν να κάνουν με τα αρχεία που βρήκα. Έχετε δίκιο σε αυτό, πρέπει να το πω. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι, ναι, παρακαλώ. Ακόμη και στη στρατιωτική σχολή που τον κοροϊδεύουν ο Κορσικάνος, ουδέποτε απαντά στην κατηγορία τιμή μου και καμάρι μου, ας πούμε, ότι είμαι Κορσικάνος. Είμαι Γάλλος, λέει. Όχι ναι. Μόνο αυτό, αλλά λέει ότι εγώ είμαι Γάλλος και όταν κάποια στιγμή άκουσε δίπλα του να μιλάνε κορσο-ιταλικά η οικογένειά του, λέει, παρακαλώ, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Είμαστε Γάλλοι, να μιλάτε γαλλικά. Και επεμβαίνει τότε η κόρη του, η αδερφή του Δημήτρου Στεφανόπουλου, η Πανόρια, μια δαιμόνια Ελληνίδα, και του λέει, ελάτε τώρα Ναπολέοντα, μην γίνεστε γελίος. Έτσι ακριβώς του λέει, μην γίνεστε γελίος. Τι είστε, Κινέζος είσαι, στην Κορσική δεν μεγαλώσατε. Αφήστε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου και αρχίζω να μιλάω. Έτσι ακριβώς. Άρα λέτε ότι το ερωτηματικό στον τίτλο στην ουσία καλεί τον αναγνώστη να βουτήξει βαθιά στο υλικό που έχετε συγκεντρώσει. Πρέπει να πω ότι έχετε ανασκαλέψει και αρχεία. Βεβαίως, πάρα πολλά αρχεία. Έχω βρει, εκτός από τα αρχεία αυτά της Γένοβας, έχω βρει κείμενα του 17ου αιώνα, 18ου, 19ου. Έχω βρει τη Δούκη Σαντανπραντές, την ομολογία, η οποία μόλις πέθανε ο Ναπολέοντας, βγήκε και έγραψε ότι ο Ναπολέοντας είχε ελληνικές ρίζες. Μάλιστα, αυτή τον αποκάλεσε Έλληνα και λόγω κουλτούρας, όχι μόνο λόγω καταγωγής. Και είπε το εξής, ότι το καλόμερος προέρχεται από το Μποναπάρτε, προέρχεται από το καλόμερος. Αυτή το είπε και επίσημα. Και μάλιστα το φοβερό είναι ότι βγήκαν αυτοί που θέλαν να αμφισβητήσουν αυτό το γεγονός. Βγήκαν και είπαν ότι η Δούκισσα είναι εφάνταστη. Και εγώ τους απαντάω στο βιβλίο. Η Δούκισσα είναι εφάνταστη. Κοιτάξτε με ποιον τα έγραψε το βιβλίο, διότι η Δούκισσα δεν ήταν συγγραφέας. Η Δούκισσα ήταν μια Ελληνίδα, είχε παντρευτεί μια Δούκα. Ήταν η κόρη, η ανιψιά του Στεφανόπουλου.
οι οποίοι παντρεύτηκαν τον Δούκα Νταμπραντές. Και ταυτόχρονα ήταν η κολλητή του Ναπολέοντα. Κάθε μέρα ήταν μαζί. Οπότε ξαφνικά τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής περιστατικό. Ότι όταν γίνεται η όλη συζήτηση, η Δούκησα γυρνάει και λέει τα αυτά που έγραψα, δηλαδή αποδεικνύεται από τα γραφόμενα, δεν τα έγραψα μόνη μου. Τα έγραψα υπό την παρότρινση και την καθοδήγηση του Μπαλζάκ. Mm. Δηλαδή του μεγαλύτερου τότε συγγραφέα του θρύλου της Γαλλίας. Ο μεγάλος Μπαλζάκ θα ήθελε να γραφτούν εφάνταστα πράγματα. Είχε ανάγκη αυτά για να επιβιώσει ο Μπαλζάκ, του οποίου το όνομα δεν υπήρχε καν στον τίτλο, διότι ήταν το τίτλος της Δούκησας. Απλά ο Μπαλζάκ ήθελε να την καθοδηγήσει, να γραφεί η αλήθεια και να σωθεί η αλήθεια πριν εξαφανιστούν τα πάντα, διότι σαν σπουδαίος και μέγας συγγραφέας έμαθε αυτό το μυστικό για τον Ναπολέοντα και ήθελε αυτό να γραφεί ώστε να διατηρηθεί. Το ιστορικό διαμέτρημα και η αποτύπωση προσωπικότητας του Ναπολέοντα, για την οποία έχουν γραφτεί πάρα πολλά, είναι μια άλλη υφής συζήτηση. Ωστόσο, σε αυτό το λίγο χρόνο που μας απομένει, οφείλω να σας ρωτήσω. Προκύπτει από συμπεριφορά, σκέψη, γραφή, κίνηση του Ναπολέοντα η γνώση της ενδεχόμενης ελληνικής ταυτότητάς του? Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, να μπει σχολή, στην ανώτατη σχολή, χρειαζόταν ένας κηδεμόνας αριστοκράτης. Ο κηδεμόνας αριστοκράτης ήταν ο Στεφανόπουλος. Άρα δηλώνει κηδεμόνα του το Δημήτριο Στεφανόπουλο. Ο πατέρας του έχει πεθάνει. Και όταν πεθαίνει ο πατέρας, μπαίνει κάποιος άλλος. Γιατί δεν πήγε κηδεμόνας του κάποιος από τη μεριά της μητέρας του και πήγε από τη μεριά του Στεφανόπουλου, κηδεμόνας, ο οποίος τον βοήθησε να μπει και στη στρατιωτική σχολή, διότι αν δεν είχε αριστοκρατική ρίζα, δεν έμπαινε. Ένα αυτό το στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Κάποια στιγμή παίρνει τους Στεφανόπουλους και τους δύο, τους παίρνει συμβούλους του. Και τον Δήμο και τον Δήνο Στεφανόπουλο. Τους παίρνει συμβούλους του. Και κάποια στιγμή εκεί που μιλάει, μιλάει στον μεγάλο Στεφανόπουλο και τον αποκαλεί Ζήο, Θείε. Γιατί τον λέει Θείε? Αυτό το γράφει ο Στεφανόπουλος στο κείμενό του, που είναι γραμμένο ελληνικά και ιταλικά, διότι χειριζόντουσαν και τις δύο γλώσσες, και όταν το βλέπει ο Ναπολέοντας, διότι το βιβλίο περνούσε από την έγκρισή του, το αφαιρεί και τα αφαιρεί όλα. Άρα έχουμε μία έκδοση όπου υπάρχει το Ζήο μέσα και όλα τα άλλα, τα οποία θα τα πούμε το βράδυ, και υπάρχει αυτή η έκδοση, έχει εκδοθεί το 1800 στην Αγγλία. Και στη νέα έκδοση που γίνεται στη Γαλλία δεν υπάρχει. Θα μπορούσε κανείς. Ναι, αλλά. Αλλά πάνω απ' όλα, πέρα από αυτό, υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Ότι ο Ναπολέοντας ήταν τόσο ενημερωμένος για τα ελληνικά πράγματα, ώστε μιλούσε μόνο για τη Μάνη. Έστειλε τους Στεφανόπουλους στη Μάνη. Δηλαδή, ένας φιλέλληνας, ας πούμε ότι ήταν ένας μεγάλος φιλέλληνας, θα κόλλαγε στη Μάνη, μόνο στη Μάνη. Γιατί το πρώτο κείμενο που έγραψε σε ηλικία 15 χρονών ήταν το πρώτο του κείμενο ιστορικά. Περί της αγωγής των Μανιατών, Σπαρτιατών τους έλεγε. Και το έστειλε στον Υπουργό. Ένας νεαρός, τεθράσος, ένας νεαρός, σε 15 χρονών, το έστειλε στον Υπουργό, λέγοντάς του έτσι πρέπει ο στρατός να εκπαιδευτεί. Και δεύτερον, είχε τεράστια, και τελευταίο, ήταν τεράστια κουλτούρα του ελληνική. Εκτός του ότι καταλάβαινε ελληνικά, η αδερφή του είχε γράψει επιστολή στα ελληνικά. Αλλά πέρα από αυτό, ήταν φοβερά ενημερωμένος. Λέει στο Memorial, λίγο πριν πεθάνει, λέει, τι κρίμα, οι Έλληνες περιμένουν τον ελευθερωτή τους. Το λέει αυτό 2 μήνες μετά που είχε ξεκινήσει η Ελληνική Επανάσταση. Και δεν το ξέρει αυτός. Ήταν το όνειρό του η Ελληνική Επανάσταση. Και δεν το ξέρει, δεν του το λένε. Και αυτός λέει στον συνομιλητή του, οι Έλληνες περιμένουν τον ελευθερωτή τους. Κάποια στιγμή, ελπίζω, αφού δεν μπόρεσα εγώ, κάποιος άλλος να τους ελευθερώσει. Θα είναι μεγάλη τιμή όποιον κυβερνήσει την Ελλάδα να είναι στον τόπο όπου ήταν ο Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης και όλοι αυτοί. Μεγαλύτερη τιμή δεν μπορεί να υπάρξει από το να κυβερνήσει κάποιος την Ελλάδα. Καλά, θα μπορούσε να σας πει κάποιος ότι ως μέγας πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης της εποχής του, ανεξάρτητα αν είναι εξόριστος, έχει μια γεωπολιτική αντίληψη για το ρόλο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και για το ρόλο που πρέπει να παίξουν ευρωπαϊκές δυνάμεις στην περίφημη ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Άλλωστε, ο ίδιος δεν εμφόρητα από τα καλύτερα αισθήματα για την Οθωμανική Αυτοκρατορία όσο ηγεμονεύει στη Γαλλία. Εγώ ρωτώ αν από πράξεις, και μας περιγράψατε μερικές, πώς, μύθος ή αλήθεια ότι
ο Ναπολέοντας, που είναι μια έτσι εκρηκτική προσωπικότητα, απέκτησε και παιδί καρπός παράνομα, το πούμε έτσι, μη νόμιμου, μη νομοποιημένου έρωτο στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, αλλά είναι πραγματικότητα, διότι ο γιος του, αυτός ο παράνομος, με την Αδελαίδα Θεολόγου, μία από τις υψηλές ελληνικές οικογένειες, ο γιος του, ενώ στην αρχή έμενε στην αφάνεια, που μας θυμίζει λίγο και την κόρη του Μιτεράν, την παράνομη κόρη του Φρανσουά Μιτεράν στη Γαλλία, ενώ στην αφάνεια, μετά που ήταν ο Ναπολέον ο Τρίτος, τον έφερε στην αυλή, τον έκανε στρατηγό του Γαλλικού στρατού και απεκατέστησε όλα τα δίκαια. Αλλά είχε λυθεί το θέμα της κληρονομικότητας και όλα τα υπόλοιπα. Άρα δηλαδή οι δεσμοί του δεν ήταν απλά δεσμοί, είχε κάτι το περισσότερο από έναν μεγάλο φιλέλληνα. Το λέω αυτό για να απαντήσω και στους δικηγόρους του διαβόλου. Και κάτι περισσότερο από μια οικειότητα, μεγάλη οικειότητα. Άλλωστε, ένα πράγμα μόνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι όταν κάποια στιγμή είχε λυσάξει ο Τσάρος να μοιράσουν την Κωνσταντινούπολη στα δύο, αφού του το είπε πολλές φορές, θύμωσε ο Ναπολέοντας και λέει, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και λέει, αυτό δεν θα γίνει ποτέ, αυτό το διαμάντι της Ανατολής, η Κωνσταντινούπολη, πρέπει να είναι ένα πράγμα ενιαίο, δεν μπορεί να διαχωριστεί, τελείωσε, και αυτό θα είναι η πρωτεύουσα της νέας Ανατολικής Αυτοκρατορίας που θα γεννηθεί. Άρα δηλαδή ήθελε να ξαναγεννήσει το παλιό Βυζάντιο με τα δυτικά, με τη δυτική. Εντάξει, με τη δική του οραματική προφανώς, ναι. Αισθανόμενος ότι είναι και ο ισχυρός της Ευρώπης τότε, στα πάνω. Μήπως όμως αυτό έχει σχέση, θα τα πούμε το βράδυ, μήπως αυτό έχει σχέση με το γεγονός ότι η οικογένειά του προχώρησε τους Κομνηνούς. Και μήπως έχει σχέση το γεγονός ότι όταν αποφασίζει να γίνει αυτοκράτορας, εκπλήσει τους πάντες, ακόμη και τους προστάτες του. Κανείς δεν περίμενε μια ωραία μέρα, τους ανακοινώνει αυτοκράτορας. Κανείς δεν έχουμε άλλο παράδειγμα στην ιστορία στρατηγών να θέλουν να γίνουν αυτοκράτορες. Οι στρατηγοί το πολύ πολύ να γίνουν ανώτατοι ηγέτες, οι βασιλιάδες, δεν ξέρω τι άλλο. Και αυτός έγινε αυτοκράτορας. Και το γεγονός επίσης, ακόμη πιο σημαντικό, όταν πάει ο Πάπας να τον στέψει, του παίρνει το στέμμα από τα χέρια και αυτοστέφεται. Τι σημαίνει αυτό πέρα από το διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας? Μήπως σημαίνει ότι δεν θα με στέψει εσύ, αγαπητέ φίλε καθολικέ, ότι τη στιγμή που εγώ ο ίδιος με έκανε και αλλαξοπίστησα τόσα χρόνια? Υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες που μπορούν να δοθούν σε αυτές τις σημειολογικές κινήσεις του Ναπολέοντα, αν συνδεθούν με τόσα γεγονότα που γράφω στο βιβλίο. Πάντως, γι' αυτό και ξεκινάω με ερώτημα και καταλήγω με ερώτημα. Λέω αγαπητή αναγνώστη, μετά από τόσα γεγονότα που μπόρεσα και συνέλεξα, ποια είναι η γνώμη σου? Και κλείνει έτσι το βιβλίο. Και αυτή είναι και η μαγεία του, αν θέλετε. Ο ίδιος επισήμως ουδέποτε απάντησε, έτσι, στο ερώτημα της καταγωγής του. Ουδέποτε το αρνήθηκε και ουδέποτε το δέχτηκε. Προσοχή. Ούτε ναι, ούτε όχι. Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα να του είχε αρνηθεί. Και μάλιστα έχουμε ένα περιστατικό, όταν εκεί στο πρώτο memorial που το ρωτάει αυτός, ο πονηρός Λασκάζης, ένας κόμις πολύ πονηρός, που του αποδείχθηκε ότι του άλλαξε πολλά από τα λόγια του, το βλέπουμε σήμερα στην έρευνα που γίνεται, γυρνάει και του λέει, υπάρχουν κάποιοι Στεφανόπουλοι οι οποίοι δηλώνουν εκεί στην Κορσική ότι είναι πρίγκιπες. Τους ξέρετε? Και απαντάει ο Ναπολέοντας, λένε τώρα, απαντάει ο Ναπολέοντας, αυτοί είναι κάτι φωσκοί που νομίζουν ότι είναι πρίγκιπες. Τη στιγμή που το λέει αυτό ο Ναπολέοντας, ήδη ο Δημήτρος Στεφανόπουλος έχει μεσολαβήσει ως πρίγκιπας για να γίνει ο Ναπολέοντας, να μπει στη σχολή καλλιτεχνών, άρα δέχομαι μια φοβερή αντίφαση. Πώς είναι δυνατόν να λέει υπάρχουν κάτι φωσκοί, τη στιγμή που ήδη είναι καταγραμμένο ότι ο κηδεμόνας του ήταν ο Δημήτρος Στεφανόπουλος ως πρίγκιπας? Το καταλαβαίνετε? Άρα ή δεν το είπε ο Ναπολέοντας, ή το είπε γιατί πίστευε ότι τελευταία στιγμή μπορούσε να σώσει τη ζωή του, γιατί τον πίεσαν οι άλλοι. Και δεύτερον, λέει το εξής, έχουμε τη δεύτερη μετά από δύο χρόνια του στρατηγού Μπερτράν. Ο στρατηγός Μπερτράν έρχεται και μιλάει μαζί του λίγο πριν τελειώσει η ζωή του. Και τότε γυρνάει και του λέει, έκανα λάθος να πω τέτοια πράγματα για τους Στεφανόπουλους. Ακολούθησα τις συμβουλές της μητέρας μου και του θείου μου, οι οποίοι τους θεωρούσαν τότε φτωχούς. Δηλαδή τους ήξεραν ως φτωχούς πριν πάρουν το χρήσμα. Και απαντάει ο Ναπολέοντας και λέει, και τι κακό είναι να είναι κάποιος φτωχός? Κακώς συμπεριφέρθηκα έτσι. Εγώ πιστεύω το δεύτερο και όχι το πρώτο. Διότι το πρώτο έχει μια ιστορική αντίφαση. Ενώ το δεύτερο μπορεί να δείξει ότι ο Ναπολέοντας πιέστηκε για χι λόγους να πει κάποια πράγματα και μετά τα αναιρεί. Αλλά το γεγονός ότι του θέτει την ερώτηση ο
λαφκάζεις, ακόμη και το ότι θέτεις την ερώτηση σε κάποιον σημαίνει ότι υπάρχει ήδη μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Λοιπόν, περισσότερα το βράδυ εδώ μου ζητάνε, όχι παιδιά, το βράδυ, να κρατήσουμε, ορντεύρη ήταν αυτό, να κρατήσουμε το κυρίως μενού για το βράδυ. Θέλω να τον ευχαριστήσω όμως τον κύριο Δαβέτα προς το παρόν, γιατί εντάξει ανοίγει άλλα παράθυρα σκέψης και είδατε με τον τρόπο που το προσεγγίζει. Σας ευχαριστώ, καλή σας ημέρα.